Ασύλληπτες είναι οι διαστάσεις της νέας υπόθεσης που αποκαλύφθηκε με πρωταγωνιστές δύο ανήλικα αδελφάκια στο Ηράκλειο. Ο 38χρονος πατέρας τους πέρασε το κατόφλι του εισαγγελέα κατηγορούμενος για σεξουαλική κακοποίησή τους. Δραματικοί πρωταγωνιστές σε μια ακόμη θλιβερή ιστορία που αποκαλύπτεται παραμονές Χριστουγέννων, ένα 7χρονο κοριτσάκι και ένα 12χρονο αγόρι που ζουν όπως διαπιστώθηκε σε ένα περιβάλλον γεμάτο φόβο, ανασφάλεια αλλά και κακοποίηση όπως προκύπτει από τη βαρύτατη δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος του 38χρονου από τον εισαγγελέα. Ο κατηγορούμενος από την αρχή αρνείται στεναρά την οποιαδήποτε εμπλοκή του σε αυτές τις πράξεις. Αρνείται ότι έχει εκτελέσει οποιαδήποτε πράξη για τις κατηγορούμενες, ούτε έχει ακουμπήσει τα παιδιά με τον τρόπο αυτό. Αντιθέτως, τα υπεραγαπά και φροντίζει πάντα να μην τους λείπουν πράγματα. Η καταγγελία έγινε στις 12 Δεκεμβρίου στην ασφάλεια Ηρακλείου από την 37χρονη μητέρα των παιδιών. Έκτοτε, αστυνομικοί, παιδοψυχολόγος και ιατροδικαστής διερευνούν την υπόθεση με προσοχή. Οι πράξεις σεξουαλικής κακοποίησης φέρονται να έχουν συντελεστεί τους προηγούμενους μήνες. Σύμφωνα με πληροφορίες, το ανήλικο αγόρι περιέγραψε στην κατάθεσή του ένα περιστατικό σεξουαλικής εκμετάλλευσής του από τον πατέρα του, ενώ εξήγησε ότι του προκαλούσε τρόμο κάθε περίπτωση συνάντησης μαζί του, αφού εξανάγκαζε τον ίδιο και την αδελφή του να περιεργάζονται και να χρησιμοποιούν ίδιο οπλισμό. Εξίσου τρομοκρατημένο κατέθεσε και το 7χρονο κοριτσάκι που φαίνεται να έπεσε επανειλημμένα θύμα των αρρωστημένων ορέξεών του. Οι αστυνομικοί προχώρησαν χθες τη σύλληψη του 38χρονου με αφορμή τον εντοπισμό αυτοσχέδιου όπλου, ενός μαχαιριού και ποσότητα χασίς στο σπίτι του. Ο ίδιος κάνει λόγο για σκευωρία σε βάρος του υπό την καθοδήγηση της 37χρονης πρώην σύζυγου του. Τα παιδιά είναι παιδιά, αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Και οτιδήποτε και αν υποθεί από τα παιδιά εν είδη ψέματος, αντιλαμβάνεστε ότι εξυπηρετεί διάφορους σκοπούς. Ο ίδιος κάνει λόγο για μια πλεκτάνη σε βάρος του και αυτή θα είναι και η γραμμή υπεράσπισης του. Όμως ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του δίωξη μεταξύ άλλων για βιασμό κατά συρροή και κατ' εξακολούθηση, κατάχρηση ανηλίκων σε ασέλγεια, γενετήσια πράξη μεταξύ συγγενών κατά συρροή άπαξ και κατ' επανάληψη, απειλή σε βάρος των παιδιών κατά συρροή και κατ' εξακολούθηση, ενώ η απολογία του ορίστηκε για τη Δευτέρα.